Θέλω να πω από πλευρά του Δήμου, υπάρχουν νέε προειδοποιήσει προ τη Λευκοσία σε σχέση με το σπάνιο των προγραμματισμών. Η αξίωση, αν θέλετε, να υποχωρήσουν ακόμα και κίνδυνου εξόριξη των παραλαμβανών ένα προειδοποιεί άγκυρα, όπω ο κ. Αλλά και αυτή η επιμονή που ξεκαθαρίζουν ότι το ελάχιστο που μπορούν να δεχθούν είναι να υπάρξει και μια κοινή επιτροπή εκτό λύση του Κυπριακού. Ό,τι αφορά την παρούσα περίοδο διαχείριση των δραστηριοτήτων στην Μεσόγειο, να εργάσουμε ότι αυτό σημαίνει, επειδή η Τουρκία είναι ανυποχώρητη από αυτά τα δικαιώματα, να εργάσουμε ότι αυτό μπορεί να προεξοφλεί δική μα αδυναμία να αποχωρήσουμε όμω και να φύγουμε. Τα θέματα υφαλοκρηπίδα, τα θέματα αποκλειστική οικονομική ζώνη, ρυθμίζονται από διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης. Η Κύπρος, μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει το αναφέρετο δικαίωμα και τα κυριαρχικά δικαιώματα για εξορίξεις και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις προκλητικές ενέργειες εκτός πλαισίων του διεθνούς δικαίου της Τουρκίας. Θα ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εμείς ως Κύπροι ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι αυτό το κράτος και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανήκει στην Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα. Το κράτος μας, η Κυπριακή Δημοκρατία του 60, είναι δικοινοτική. Συμμετείχαν και στην εκτελεστική και στην νομοθετική εξουσία συμπατριώτες μας Τουρκοκύπροι. Αυτοί απεφάσισαν κακώς κατ' εμάς το 64 να φύγουν από τις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από την τουρκική εισβολή, αυτή η πολιτεία και το σύνολο της ελληνοκυπριακής κοινότητας δεχτήκαμε τον ιστορικό εθνικό συμβιβασμό να κοιτάξουμε, να επιλύσουμε το Κυπριακό μέσα από τις παραμέτρους μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ως μετεξέλιξη του ενιαίου κράτους του 60. Τα έσοδα από το φυσικό αέριο ανήκουν στο σύνολο του λαού μας. Έχουμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ταμείου Υδρογων Ανθράκων, που η πολιτική προσέγγιση είναι ότι αυτά τα έσοδα δεν είναι για τις σημερινές γενιές, αλλά κατά κύριο λόγο για τις μελλοντικές γενιές και όχι μόνον για τη μελλοντική ελληνοκυπριακή γενιά. Όμως, χωρίς λύση του Κυπριακού, αυτά τα έσοδα θα είναι στο ταμείο. Στο ταμείο για τις μελλοντικές γενιές. Εάν θα έχουμε μια λύση εντός των παραμέτρων που έχω περιγράψει, και πάλι οι Τουρκοκύπροι με βάση τις συγκλήσεις Χριστόφια Τελάτ και Αναστασιάδη Ακίντζη, τα έσοδα από το φυσικό αέριο ανήκουν στο κεντρικό κράτος. Άρα ας λειτουργήσει ο τομέας της ενέργειας και των υδρογων ανθράκων ως καταλύτης για μια συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος και όχι ως πεδίο αντιπαραθέσεων. Μέσα από την επίλυση της συνολική του κυπριακού προβλήματος θα βγούμε κερδισμένοι όλοι. Και είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους Τουρκοκύπριους, να εργαστούμε χωρίς εκβιασμούς,
χωρίς να τίθενται εξωπραγματικές προϋποθέσεις. Πρώτα και το απλό, οι δύο ηγέτες με δεδομένη τη θέση του πρόεδρου Αναστασιάδη να βρεθούν σε ένα κοινωνικό δείπνο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να ανταλλάξουν απόψεις και να βρουν τον τρόπο να ξανανοίξει ο δρόμος της επανέναρξης του διαλόγου, αφού πρώτα η Τουρκία σταματήσει τις προκλητικές και παράνομες ενέργειές της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όσο φυσικό αέριο και να βρούμε τους επόμενους μήνες, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε τα πρώτα έσοδα. Και αν χρειαζόμαστε από την ώρα που θα βρούμε το φυσικό αέριο 5 ως 7 και 8 χρόνια για να έρθουν τα πρώτα έσοδα, το μήνυμα που στέλνουμε στους Τουρκοκυπρίους είναι αν θα μπούμε σε μια διαπραγμάτευση. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός ευχόμαστε ότι δεν θα χρειαστούμε ακόμα 7 χρόνια για να βρούμε λύση του Κυπριακού. Έχουμε υποχρέωση και για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές να βρούμε μια αξιοπρεπή και δίκαιη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Αυτό σημαίνει, ίσως και μετά όσα βλέπουμε και από την κυπριακή πλευρά, πρέπει να δηλώνουμε ότι η σύγχρονη περιφερειακή είναι μια διαφορετική φάση, κύριε Νεοφίλου, και ξεφεύγουμε κάποιες από τις πλευρές. Ακούστε, όσοι στην τουρκοκυπριακή πλευρά με δημόσιες τους τοποθετήσεις μιλούν για τη λύση δύο κρατών και για όσους στην ελληνοκυπριακή πλευρά, είτε στο επίπεδο κοινωνίας είτε ηγεσίας, σιωπηλά φλερτάρουν με αυτή την ιδέα, απλώς είναι μια πολιτική ουτοπία. Δεν στέκει στη βάσανο μιας σοβαρής πολιτικής ανάλυσης. Εάν εκτιμούν οι Τουρκοκύπροι ή η Τουρκία ή κρυφά κάποιοι στην ελληνοκυπριακή κοινωνία και κοινότητα ότι ένα βελούδινος διαζύγιο ή ένα επίσημο διαζύγιο θα είναι η λύση, είναι πολιτική αυταπάτη. Ρωτήσαμε την Ευρώπη, ρώτησαν την Ευρώπη, ρώτησαν τον διεθνή παράγοντα και τη διεθνή κοινότητα.